Επίσης υπάρχει στήριξη και για τις επιχειρήσεις, αφού θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο θα διατεθεί για τις επιχειρήσεις, και βεβαίως υπάρχει και στήριξη και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τους επιστήμονες. Και το ποσό το οποίο θα δοθεί και το Μάιο, τα 800 ευρώ, θα είναι πολύ σημαντικά, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες στηρίζονται ήδη. Τώρα, Μάλιστα. για την επόμενη ημέρα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα υπάρχει μια συνεργασία και σε σχέση με τα διαθέσιμα της χώρας. Όταν ήδη έχουν διατεθεί πάνω από ουσιαστικά 24 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 10 είναι τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί και τα 14 είναι αυτά με τα οποία ενισχύονται οι επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει 13% του ΑΕΠ μέχρι σήμερα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό και πρέπει να δούμε Μάλιστα. από τα υπόλοιπα διαθέσιμα που θα έχει η χώρα τι θα διατεθεί, εφόσον βεβαίως μπορέσουμε σταδιακά να ξαναξεκινήσουμε την οικονομία. Εκεί πρέπει να κρατήσουμε χρήματα. Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, υποθέτω ότι θα πείτε ότι δεν φτάνουν προφανώς τα χρήματα. Κοιτάξτε, με βάση το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα το πω μόνο εγώ. Πρέπει να σας πω ότι χθες στη Βουλή ο κύριος Τεϊκούρας ήρθε για να ενημερώσει για το Eurogroup, όπου εκεί του θέσαμε τα ζητήματα αυτά και αναγκάστηκε ο ίδιος να παραδεχθεί ότι η πρόβλεψη πλέον στην Ευρωζώνη είναι τους επόμενους μήνες για 5 με 10% ύφεση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν κλείσει ο κύκλος της πανδημίας, γιατί θα είναι πάρα πολύ αργά. Οι μικροπεσαίες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή κλείνουν θα έχουν βάλει λουκέτα. Η ύφεση συνεχώς θα βαθαίνει. Η δική μας η πρόταση, όπως παρουσιάστηκε και με το πρώτο. Αλλά για την χώρα μας, συγγνώμη κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ο κύριος Ταϊκούρας είπε ότι τα ταμιακά αποθέματα θα χρησιμοποιηθούν και υπάρχει και η αναμονή για τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είπε χθες. Αυτό που λέω, κύριε Τζούνο, όμως είναι. Αυτό που λέω είναι ότι προκειμένου να αξιοποιηθούν για να επανακινήσει η οικονομία, αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν λήξει η πανδημία. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Γιατί σας επαναλαμβάνω ότι κάθε μικρομεσαία επιχείρηση που κλείνει μπαίνει λουκέτο. Άρα δεν θα είναι εύκολο αυτές οι επιχειρήσεις να ανοίξουν ξανά. Τώρα είναι η στιγμή για να υπάρχει γενναία ρευστότητα στην αγορά και αυτή είναι και η διαφορά μας. Εμείς λέμε ότι τα 14 δις από τα 50 δις διαθέσιμα που έχει η χώρα πρέπει να πάνε στη ρευστότητα. Όχι γενικώς σε εγγυήσεις μόνο και φοροαπαλλαγές. Και από εκεί και πέρα πρέπει να στηριχθεί η εργασία. Δεν μπορεί να στηρίζεται η ανεργία. Άρα στο ΣΥΡΙΖΑ λέτε ότι θα έπρεπε όλα τα χρήματα αυτή τη στιγμή να διατεθούν εκεί, διότι υπάρχει αντίθετη άποψη που λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα μας βρει στο μέλλον, σε 2 μήνες, σε 3, σε 4. Κοιτάξτε, γι' αυτό σας λέω ότι στα 50 δις διαθέσιμα που έχουμε υπολογίσει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη χώρα, εμείς λέμε ότι από αυτά τα 14 δις πρέπει να πάνε στη ρευστότητα, στην πραγματική οικονομία, να μείνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανοιχτές, να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Και να σας πω και κάτι, αυτή είναι και η ευρωπαϊκή αντίληψη. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, το οποίο είναι 100 δις, και μακάρι η χώρα μας να το αξιοποιήσει αναλόγως, ο στόχος είναι να μείνει ζωντανή η εργασία. Χθες ο κύριος Βρούτσης στη Βουλή, γιατί έγινε μια πολύ μεγάλη κουβέντα για όλα αυτά, ανακοίνωσε ότι μόνο το Μάρτιο είχαμε 41.000 απολύσεις. Και αυτές είναι οι φανερές. Υπάρχουν, ξέρετε, οι κρυφές που αυτή τη στιγμή δεν δηλώνονται αμέσως με τη νέα τροποποίηση που έχει γίνει στην Εργάνη. Καταρχάς, και υπάρχει, να πάνε και εκτός από όλα αυτό, υπάρχει το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει. Μισό λεπτό, κυρία Ράπτη, παρακαλώ. Κυρία Ράπτη, παρακαλώ. Θα το πείτε, κυρία Ράπτη, μισό λεπτό. Μην βιάζεστε, γιατί είμαστε και σε απόσταση. Δεν έχουν γίνει και οι προσλήψεις, η αλήθεια είναι, που περιμέναμε να είχαν γίνει στον τουρισμό. Γιατί είναι και αυτό ένα πρόσθετο πρόβλημα και οι άνθρωποι στα τουριστικά επαγγέλματα αγωνιούν πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο εμείς προτείναμε να υπάρχει η επεξεργασία ενός μεγάλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, το οποίο δηλαδή έμεσα να δώσει και μια μεγάλη αιμοδότηση στις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πληγούν. Πολλά τα λεφτά μας τα βγάλατε και εσείς, κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Για να κλείσω. Να πω μόνο μια κουβέντα για τις επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτοί που πλήττονται θα χρηματοδοτηθούν. Αυτό έχει προβλεφθεί από το Υπουργείο Οικονομικών με 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με το πρόγραμμα που έχει το Υπουργείο Οικονομικών της επιστρεπτέας προκαταβολής. Αυτός είναι πολύ δανεισμός, ο οποίος τον πρώτο χρόνο δεν έχει κανένα επιτόκιο και συνέχεια έχει σε 5 χρόνια αποπληρωμή. Αυτό είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικό που έχει προβλέψει η κυβέρνηση για αυτούς που πλήττονται. Από εκεί και πέρα έχει διατάξει και το Υπουργείο να μην υπάρξει καμία απόλυση. Και υπάρχουν και συγκεκριμένες ποινές. Δεν θα τύχει κανείς των ευεργετημάτων και της στήριξης από το κράτος εάν καθ' οδήποτε τρόπο προχωρήσει σε απόλυση. Είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Μπορώ να πω πάνω σε αυτό. Ναι, ορίστε. 2 θέματα. Πρώτα απ' όλα ότι το ζήτημα περί των απολύσεων, το πρόβλημα είναι ότι με αυτή την ρύθμιση που έχει γίνει την εκπεριτροπής εργασία
και αυτό που εμείς θεωρούμε απαράδεκτη, την αναστολή των συμβάσεων, στην ουσία υποτίθεται ότι προστατεύονται μόνο για την περίοδο της κρίσης. Δεν υπάρχει καμία προστασία την επόμενη μέρα. Είναι πάρα πολύ εύκολο για τους εργοδότες απλώς να μην ανανεώσουν αυτές τις συμβάσεις ή να μην τις σεβαστούν. Επίσης, πρέπει να αναφέρω και ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μίλησε η κυρία Ράπτη για ένα δις για τις επιχειρήσεις. Εμείς λέμε για ρευστότητα. Δεν μιλάμε απλώς για προκαταβολές ή φοροαπαλλαγές. Και ένα τρίτο ζήτημα που θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό, επειδή χτες υποβάλαμε και μία τροπολογία στη Βουλή και προσωπικά έθεσα και το ερώτημα στον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος δεν απήντησε με σαφή τρόπο. Θεωρούμε ότι επειδή περνάνε οι μέρες και αγγίζουμε την 30 Απριλίου, πρέπει τώρα η κυβέρνηση να πάρει μία απόφαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την αναστολή των πληστηριασμών μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ζητάμε στον κόσμο να μείνει στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή να μοιράζεται τη δουλειά του, να χάνει το εισόδημά του και να έχει τον κίνδυνο. Απαντήστε, κυρία Ράπτη, για να κλείσουμε. Ναι. Μέχρι το Πάσχα, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι μέχρι το Πάσχα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ανακοινώσεις και οι διεργασίες και για την παράταση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, αλλά και για την δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου. Νομίζω ότι μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα θα έχουν ήδη γίνει οι σχετικές ανακοινώσεις. Περιμένουμε. Κυρίες μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πείτε στους ψηφοφόρους σας να μείνουν στο σπίτι τους και να μην κουνηθούν. Είναι εποχή να μένουμε σπίτι. Τι να και κάνουμε. Το Πάσχα όλοι στο σπίτι μας χωρίς μετακινήσεις. Και μένουμε σπίτι για να είμαστε όρθιοι την επόμενη μέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλά. Καλημέρα σας.